2 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Εκεί θα πάμε τώρα. Να αναφερθούμε λίγο στους συμβολισμούς, να αναφερθούμε λίγο στο άσθμα, να αναφερθούμε λίγο στις θεραπείες και να συναντήσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Μαρκάτο, πρόεδρο Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων. Έχουμε 5 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής και αποφασίσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη σύνδεση και με αυτόν τον καλεσμένο να ολοκληρώσουμε σήμερα την προσπάθειά μας. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και θεωρώ ότι είναι τιμητικό να κλείνω εγώ την εκπομπή έχοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό ακριβώς. Του άσθματος. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, να δώσουμε την ακριβή έννοια του όρου άσθμα. Το άσθμα είναι ένα χρόνιο νόσημα. Ένα χρόνιο νόσημα όπως πολλά άλλα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η πίεση, όπως είναι ο θυροειδής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Είναι μια χρόνια φλεγμονή των βρόγχων μας. Οι βρόγχοι είναι οι σωλήνες που κατεβαίνει ο αέρας στους πνεύμονές μας από τη μύτη μας προς τα κάτω. Και η χρόνια φλεγμονή τους, δηλαδή ο ερεθισμός των βρόγχων σε κάποιους ανθρώπους, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι βρόγχοι αυτοί να υπεραντιδρούν, να αντιδρούν υπερβολικά δηλαδή σε ορισμένα ερεθίσματα και να δημιουργούν συμπτώματα. Αυτή είναι η αιτιολογία, να το πω έτσι, του άσθματος. Είναι μια πάθηση εκγενετής. Ακριβώς επειδή μιλάμε για μια χρονιότητα και σε κάθε χρόνια πάθηση υπάρχει πάντα μια προδιάθεση η οποία πιθανόν να είναι γενετικής αιτιολογίας και εδώ το έχουμε αυτό. Υπάρχει μια προδιάθεση που πολλές φορές δημιουργεί μια αλλεργική εικόνα στον άνθρωπο που πάσχει από άσθμα, αλλά όχι πάντα, μην μπερδευόμαστε. Οι μισοί άνθρωποι που έχουν άσθμα πιθανόν να έχουν κάποιες αλλεργικές άλλες αντιδράσεις, να υπάρχει ένα αλλεργικό υπόστρωμα, αλλά οι άλλοι μισοί δεν έχουν αλλεργίες. Και βλέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άσθημα στην οικογένειά τους να υπάρχει πίσω στο ιστορικό από την περιά της μητέρας τους ή του πατέρα τους ανθρώπους που πάλι έχουν άσθημα. Αναφορικά με την θεραπεία, υπάρχει οριστική θεραπεία? Να εστιάσουμε λίγο εκεί. Η θεραπεία του άσθματος... Ναι, είναι πολύ σημαντική ερώτηση γιατί η θεραπεία στο άσθημα πλέον είναι μια θεραπεία η οποία δίνει αποτελέσματα πάρα πολύ σημαντικά. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να θέλουμε και να πετυχαίνουμε στις περισσότερες φορές μια πλήρη ύφεση της νόσου. Δηλαδή το άσθημα πλέον να μην ενοχλεί τον άνθρωπο που πάσχει από αυτό, να μπορεί να κάνει τη ζωή του, την καθημερινότητά του, τις εργασίες του, τις δραστηριότητες του, ακόμη και αν αυτές είναι πολύ έντονες σωματικά δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε πλέον ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, Ολυμπιονίκες οι οποίοι πάσχουν από άσθημα, άνθρωποι που ασχολούνται στο στίβο ή σε άλλες δραστηριότητες σωματικές και έχουν άσθημα. Παρ' όλα αυτά, η ρύθμιση του άσθματος πλέον στις μέρες μας είναι τόσο καλή, ώστε πραγματικά ο άνθρωπος που πάσχει από άσθημα θεωρητικά θα μπορούσε ακόμη και να ξεχάσει ότι πάσχει από αυτή την νόσο. Μάλιστα, ποιες ηλικίες κατά κάποιο τρόπο απασχολεί περισσότερο η πάθηση του άσθματος, με ποιες ηλικίες έχει να κάνει, ποιες ηλικίες αγαπάει το άσθμα, αν θέλετε? Ναι. Κοιτάξτε, το άσθημα αγαπάει όλες τις ηλικίες και όλους τους ανθρώπους. Έχουμε άσθημα στην παιδική ηλικία, ακόμη και στην βρεφική ηλικία. Το άσθημα... Το παιδικό άσθημα, μάλιστα, είναι η πιο συχνή χρόνια παιδική νόσος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Περίπου 1 στα 10 παιδιά πάσχουν από παιδικό άσθημα. Μετά, μέχρι την εφηβεία, τα 8 στα 10 παιδιά σταματάνε να έχουν συμπτώματα και βλέπουμε μία ύφεση της νόσου και θεωρούσαμε ότι το άσθημα σταματάει να υφίσταται. Όμως, ακριβώς επειδή μιλάμε για μία χρόνια νόσο, μετά την ηλικία των 25-30, πλέον δηλαδή στην αρχική ενήλικη ζωή, βλέπουμε πάρα πολλούς από αυτούς τους πρώην παιδιά με άσθημα και ενήν ενήλικες να εμφανίζουν πάλι συμπτώματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια, θα το έλεγα, μια χρονιότητα της νόσου η οποία έχει μεγάλες υφέσεις, περίοδους μεγάλες υφέσεις και η μεγαλύτερη περίοδος ύφεσης είναι αυτή της εφηβείας. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, σας ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.